Λοιπόν, συνεχίζουμε με είναι Μόντζα. Ο 8ος γύρος από τους 10, στους 10 τελειώνει. Έχω το πιο soft session στο career. 3 δίνει, παίζουμε λιγότερους αγώνες για να τελειώσει η σεζόν. Και λέω, με το που τελειώσω αυτή τη σεζόν, να αρχίσω Φόρμουλα 2, γιατί έχει και εκεί καριέρα. Αλλά θα το πάω σε... λογικά σε Grand Prix, όχι να παίζουμε με αυτή τη μαλακή έδαφη κίνητο, τέλος πάντων. Γιατί είναι πολύ μανίκη στην αρχή, όταν όλα χαλάει. Πράκτης 1 έκανα. Όχι, εδώ είμαστε. Πράκτης. Κάτσε λίγο τώρα, γιατί ξέχασα τα πάντα ρε μαλάκα. Λοιπόν, car setup. Balance, increased. Θα δοκιμάσω λίγο increased downforce. 68 laps, ωραία, μας φτάνει το gearbox για 68 laps. Πένα. 5 lap. 5 laps θα κάνω. Να δω τώρα τι φάση, πώς στρίβει εδώ. Έχουν παίξω 2 εβδομάδες με λίγο. Και έκανα και κάτι ψηλορυθμίσεις τώρα στο βίντεο. Γιατί δεν άρασε όλη η οπτική. Και γιατί το δίκιο είχε. Και ακούγεται πολύ αυτό το τιμόνι. Έβαλα τέλος πάντων έναν λόγο στο σαπράξιο. Ό,τι κάνει τέλος πάντων. Όπου εγώ μαλάκα. Κάνε σέτα. Νομίζω ή ακούγεται κάτι όταν αλλάζω τα κύκλα ρεκόρτς. Ή γενικά ακούγεται κάτι. Πρέπει να βάλω λίγο τώρα σημάδια που να σταματάω, γιατί εγώ το έπιζα με ρεύμα. Γαμάω τα λάστιχα. Να, εδώ π.χ. στα 50, που να πατήσω φρένο. Πιο πολύ με δυσκολεύουν αυτές οι δυο στροφές, οι μικρές. Κατεβάζεις μία-δυο ταχύτητες. Και εδώ λίγο στην αρχή να δω
Πού να κατεβάσω, τελευταία στιγμή κατέβαζα για να πάω τα 100 μέτρα. Πα, πιο νωρίς θέλω. Με αυτό το setup. Εδώ στα 100 και λίγο πιο πριν και μην πέρα. Άντε ρε Ράικονελ. Και ναι, ο λόγος που δεν κάνω live stream είναι αυτός, για να τεστάρω λίγο τα settings. So try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Πάλι θα κάνει ήχο. Από εδώ ξεχάστηκα. Πάλι θα κάνει ήχο η τιμινέρα. Αλλά θα κάνει λιγότερο και ανέβασα κιόλας και το volume του τέλου. Με το σπανιό μου μιλάει και μαλακίζει μου. Ναι, γάμισε με. Ξέχασα να μειώσω. Θα προχωρήσω στο practice 2 και πρέπει να δοκιμάσω ένα άλλο καλό setting που έχω για το car. Να δω πως πάει με εκείνη. Άντε ρε μαλακία. And with all the cars now over the line, let's... Mm.
Εδώ είναι. Απλώς τώρα, αν κουνάει το τιμόνι, θα ακούγεται και η φωνή μου, δεν θα ακούγεται πιο πολύ το τιμόνι. Αυτό το setting που έκανα. Γάμισε μου, κάτσε λίγο να... Όχι. Όχι. Εδώ θα σταματήσω λίγο πριν τα 50. Ωραία, και βγαίνεις μόνο θες το πει. Ωπα, μαλάκα. Τι μαλάκι ήταν αυτό. Γάμισέ με. Όπου να είναι πάω. Ξέρεις, flatbacks μόνο εδώ, στο practice, δεν πρόκειται να πλήσω με στόρντες. Είσαι έτσι για να μάθω την πίστα. Εύκολη είναι βέβαια. Πιο εύκολη πίστα είναι μόνο. Απλώς είναι πολύ γρήγορο. Πας τάπο. Και να δούμε στο τι ήταν το χρόνο του.
Γιατί ρε μαλάκα με πάει έτσι, μήπως... Εντάξει, μπορεί... Τώρα τι tires έχουν, medium. Τα γύρω έχω, τέλος πάντων. Κάτσε να πάω στα πίτ, να βάλω άλλο σε έποντα. Πάντως για qualifying δεν είμαι έτοιμος. Ναι, έχω medium, δεν έχω soft. Recommended for P2. Soft, ναι, soft. Πού είναι ρε car setup, balance default, decrease friction, decrease dump. Θα δοκιμάσω να βάλω αυτό. Δεν θα είναι πολύ τελική, ναι. Εντάξει. Τώρα νομίζω θα μπαίνω. Με τα soft. Αλλά εντάξει τώρα... Τώρα κρυτσάμε να πούμε. Γιατί όμως στην αλλαγή ρε μ' ακούγεται έτσι. Τι μαλακή είναι αυτό. Τι έκοψε τόσο εδώ μονάκας. Εντάξει τώρα είμαστε με το πιο γερό setup τώρα. Κάτσε να κάνω αυτό το λοιπόν.
Έχω και σκατά γύρω, αλλά έχω και καλύτερο χρόνο, είδες. Καλή φάση. Όσο πάμε μειώνουμε, εντάξει, ωραία. Εδώ έφυγα ένα κουτί. Τέλος πάντων, αυτό είναι το setup μου. Πάμε practice 3. Practice 3 και μετά είμαστε the qualifying. It's time to remind ourselves of our top 3. Και το καλό κιόλας με το ότι δεν κάνω live stream είναι ότι η ανάλυση θα είναι crystal, έτσι. Ανέβασα το bitrate στα 40 Mbps και δείχνει τζάμι. Parcel coded for history. Good track. Οπότε τώρα κάνουμε χρόνο. Δεν έχει μαλακίες.
Αυτά είναι. Ένα και σε έξι. Εδώ μαλακίζουμε συνήθεια. Στην πρώτη στροφή, εντάξει το έμαθα το κόλπο στην πρώτη. Μήπως να την πάρω και αυτήν έτσι, να πάω. Πάω έτσι και μετά κλείνω προς το κέρ, το δεξί το κέρ. Με το που εμφανιστεί η πρώτη γραμμή από το κέρ, πάω και φρενάρω πάνω στο κέρ. Κάτσε, θα το δοκιμάσω πάλι τώρα. Εδώ έχασα απ' την αριστερή τώρα. Το πάρε. Θέλω λίγο δουλειά ακόμα.
Τουλάχιστον να είμαι έτοιμος, μην μετακίζουμε τώρα με restart και παπαριές. Εδώ... Μαλακία δικιά μου, ξεχάστηκε. Σφίγγομαι πολύ σε αυτή τη στροφή, ρε μαλάκα, γιατί έτσι. Μαλακίστηκα. Τι σου πάντα. Έχασα το πέις τώρα. Χέστο! Χέστο, χέστο. Πάμε λίγο να γεμίσω βενζίνα και πάω qualifying. Γεμίσου. The session has drawn to a close. Το ξέρω το map, αλλά... Δεν συγκεντρώνουμε τώρα. Κάτσε να κρίσω και τι φόντι δίπλα μου. You really went all out in practice today. Are you testing new components? Τι λέει? Ναι ρε, we're testing components. How do you feel about this team's performance this season? Γάμισε δεν είναι μικρά. Everything.
Wow. Μαλάκας. Κοίτα, αυτός ο αγώνας, επειδή έχει καλό καιρό, είναι εύκολος. Οπότε πρέπει τουλάχιστον να βγω μέσα στην εξάδα. Custom setup, default, grid downforce setup. Ωραία, ωραία, τώρα κομμένες μαλάκες. Μόνο εδώ μπροστά θα κοιτάμε. Ωραία, πάμε για χρόνο. Ποιος είναι η μαλακία από τον άλμπουμ μπροστά. Τι χρόνο να κάνω, για να πιστεύω. Έπρεπε να τον αφήσω. Πάχαμε στους Χριστουγέννους. Νομίζω πόσο βενζίνη να βάζω για τρεις γύρους, τέσσερις τώρα. Fuel remaining.
Τελευταίο γύρο, ναι, και μπαίνω για να γεμίσω. Πόσο έκανα? 1.25, εντάξει, κλάει. Γκαράζα μου είναι. Our best lap so far is a 1.25.0. Personnel be aware, car leaving. Καλά είναι να φύγει αυτός ο μαλάκας τώρα. Γιατί με εμποδίζει. Κάτσε να πάω και μία στα πιτ για να μάθω που πατάω φρένο, να κάνω τον καλύτερο χρόνο δηλαδή όταν πω.
Speeding in the pit lane. Πού δηλαδή ρε μαλάκα speeding, αφού κάτω από 80 δεν μπήκα. Κατάλαβα. Και ακόμα μία. Εντάξει, τώρα είμαστε safe. Ωραία. Settings screen on your multifunction display will allow you to change various settings as you drive. Open the display with the MFD button. You can then navigate up and down to the setting you want to change. Okay, okay. Άμψε, δεν πειράζει. Έχω καλό χρόνο.
Εντάξει. Αυτό ήταν. Ένα 24. Φύγαμε για τον αγώνα. Τι έμειναν, 2 λεπτά έμειναν, πόσο έμεινε. Ίσα ίσα μαλάκα. 10 δεύτερα. And with qualifying complete, let's review our top three today. Leclerc, Leclerc and Max Verstappen. Hamilton τέταρτος, Bottas έβδομος. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us then. Εντάξει, μπήκε ο Leclerc γιατί είναι Monza. Έχει καλό AI στη Monza. Να δω λίγο τώρα με τα tires τι παίζει, τι mandatory. Ποιο είναι αυτό που πρέπει να βάλω μια φορά στα pit, τέλος πάντων. Ή μπορώ να έχω soft, να αρχίσω με soft και να πάω πάλι με soft. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Yeah. Και έχει καλό καιρό. Πένα. Το μόνο που με φοβίζει είναι η βροχή, τίποτα. Άσε που δεν γουστάρω τη Monza καθόλου. Είναι η πιο mainstream πίστα σε όλα τα games. Να έχω βαρεθεί. Μα εντάξει. Έχει ταχύτητα. It's time to see how our drivers are stacking up. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Λοιπόν. Δεκατρία λάψη έχουμε. Mandatory tire. Ένα B medium. Οπότε ναι. Θα μπω πίτ στις 4 γύρες, έτσι, ή θα το βάλω στις 5, να πουσάρω όσο μπορώ. Κάτσε να δω εδώ τι μου έχει. Δεν είναι το δίνω με τα μήνυμα, λοιπόν, μπήνγκ δε μαντά, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Co-bounce. Ναι, Μαντάτορ, γιατί ρε μας έχει μείνει ο Μαντάτορ. Εντάξει, δεν γαμιέται. Ναι, μας έχει medium για να πάει. Πες μπαίνουμε pit στην 5η, έχουμε άλλες 8 γύρες γι' αυτό. Ωραία, ωραία. Θα μπω στην 5η το πολύ. Τι! Ωπα ρε, δεν θέλω. Ωραία. Ξεκινάμε με soft δυναμικά, να πάρουμε προφάσισμα.
expected. No rain expected for the time being. Ωραία. Για άγωνο. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Έλα ρε καμίσο. Ένα κλικ πιο πριν φρένω. Γιατί έχω τρία ελαστικά αυτό. Εδώ στην ευθεία μπορώ να τον περάσω, να τον αφήσω βασικά πολύ πίσω. Έχουμε σταθερό. Οπα. Πριν έκοψα πολύ. Τώρα π.χ. άμα δείξω το ERS αφήνω κάμπο σου τίτλο. Σε DRS δεν πρέπει να έρθω κοντά. The
store is approaching its wear limit. We will be forced to retire if we're not careful. Make sure to discharge your battery properly. Expect the grip levels to start falling away soon. Yeah, δεν έχει ακόμα DRS. Ένα είναι. Ρε, αφού το πάω πολύ σε έφερα. Δεν μαλακίζομαι. Σε αυτή τη στροφή μόνο χάνω πολύ, εντάξει. Boxes, yeah, then a bit. Καλύτερα που πάω πρώτος κιόλας, δεν θα κίνηση. Έρχεται κανείς άλλος. Αρχίδια. Καλύτερα. Θα έχω 8 γύρους να ξαναπάω πρώτος. Να έχω το νου μου κιόλας τώρα. Φέρνω ζέσταμα.
Ζάκατα να πούμε, μαλάκατα. Πού να πάω τώρα? Ποιος μαλάκας από πίσω με τράκαρε, μαλάκα, όλα τη φύ. Δύσκολος ο Ράζα. Εντάξει, μισό. Μπογολάτσι. Αυτός είναι τώρα στη φόρμα. Αρχίζει. Από πού βρέθηκε. Έτσι, αέρα να είμαι ελεύθερος. Παίρνω πίσω το χρόνο. Ου, αρχίδια παίρνω. Δεν πήγε ο Λεκλέρκ ακόμα, πείτε, ε, το μήνυμα. Καλώς το πούστες. Περνάει 8 δεύτερα. Στα πίτ θες γύρω στα 20 δεύτερα, στα αλήθεια, τώρα δεν ξέρω. Λογικά το ίδιο. Ναι, δεν μπήκε ακόμα.
Μπήκε. Α, ωραία, εγώ, όχι. Λεκλέρκο, Λεκλέρκο. Τι πολύ μείωσε ο μαλάκας. Οπότε αφού έχουμε 5 laps of fuel, πρέπει να παίξω εδώ με τα καύσιμα να πούμε. Γιατί βλέπω πολύ ERS. Οπότε στις ευθείες δώσει καύσιμο. Ένα 28 με medium tires. Γιατί ρε και είναι γλυκές. Σόπαρα. Είχα μία μαλακία στο engine που ήθελα αλλαγή. Αυτό εδώ το κίτρινο δεν σπάτω. Α, τώρα έγινε πορτοκαλί. Να δω τώρα τι γίνεται με τα μπρέιτς. Ω. Τα με φτάσουμε. Δεν γίνεται. This is your final lap. Final lap of the race. Clear.
Γι' αυτό ακούγεται σκατά. Όπου ξεχάστηκα. Γι' αυτό ακούγεται σκατά η μηχανή μου. Όταν αλλάζω τα χέρια. Δεν μπορούμε να τους άρει τώρα. Τελευταία γύρω κιόλας. Σπάμε κόφτη. Like. Great job, you've done Ten. Everything we wanted today. Here we are. Show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Να δούμε και τι θέση είμαι και όλος στο πρωτάθλημα. Ο Leclerc με περνούσε πάντως, πάνω από μένα, έτσι νιώθω. And after this round of the World Championship, here's how things look in the drivers' table. It wasn't the best weekend for our championship leader, and their advantage at the top has been reduced. Now, let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for driver of the year? It's got to be Valtteri Bottas. A commanding performance that I think had the audience's eyes. Να πάω να δω τώρα τι γίνεται με τη μαλακία του MDU που χάλασε. Κοντεύει να χαλάσει, τέλος πάντων. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. We all underestimated you, didn't we? The perfect weekend. Ναι, μάγκα. My team had failed. It wasn't the cleanest race today, was it? Well, that's everything. Εντάξει, πήραμε κάμπες από αυτά τώρα. Εννιά στα δέκα. Τι πίστα έχει μετά. Lives on 26 laps. Where? Energy store, ναι. Οπότε βάζουμε αυτό. Turbo Charger. Σόπαρα, το βάζω. Για να δούμε εδώ τώρα από upgrades.
στο σάσι, τι να κάνουμε. Recommended upgrade. I recommend we could go for something like this. Ναι, γιατί όχι. Γιατί έχουμε θέμα με το PRS. Ναι. Θέλουμε management. Power train, fabrication. Πάλι το control, ναι, το θέλουμε, αλλά θα φτάνουν όμως τα λεφτά. Ένα μύριο φτάνει τώρα για να προχωρήσω. Βάλε και αυτό. Βάλε και αυτό. Βάλε και αυτό. Όχι, αυτό δεν το θέλω. Βάλε και αυτό. Ναι, αφού είμαστε όλο ρεπό, να πούμε. Ναι, δεν έχω enough cash. To afford your teammates contract renewal. Okay. Αλλά θα πάρω τώρα, έτσι. The new parts come through from the fabrication process. Μένε πήρα. Start season break. Έχουμε 3 μοίρια, εντάξει εσύ. Τίποτα με 1 εκατομμύριο έχει. Ναι. Performance. Δεν φτάνει. Japan στη Σουζούκα. Καλή πίστα, αλλά πρέπει να τη μάθω. Πότε θα έχουμε δουλειά στο επόμενο. I know we were expecting some new developments to come through, but some of them have failed the quality control. Make sure you indicate what you'd like redeveloped via the R&D screen. Τι λες τώρα. Τέρμα. The failed development control. Durability. Πάμε στο Race Wicket και βλέπουμε. All right, listen up everyone. They've announced that the technical regulations are changing for next season. Now there's a risk a lot of our hard work could be undone if we're not careful. So let's figure out how to mitigate this. Drivers, and let us know what you want to invest in protecting. All right, everyone, let's get on top of this.
Οπότε αυτά μέχρι τώρα. Παίξαμε Monza, φτάνει. Στο επόμενο η Suzuka. Πάντε bye.